Αυτή είναι ο Τζον και η Φάτιμα. Είναι συνάδελφοί σου, μόλις ξεκίνησαν να δουλεύουν σε ανθρωπιστικό οργανισμό. Όσοι δουλεύουν σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς, θεωρούνται ανθρωπιστικό προσωπικό. Ακόμα και οι εθελοντές, το εποχικό προσωπικό και οι συμβασιούχοι. Το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς τους είναι η προστασία των κοινοτήτων που φροντίζουν. Οι άνθρωποι σε αυτή την κοινότητα έχουν βιώσει καταστροφές ή πολέμους. Κάποια άτομα, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες, ίσως έχουν αυξημένη πιθανότητα κακοποίησης ή άλλου κινδύνου. Ο Τζον και η Φάτιμα πρέπει να φέρονται με σεβασμό σε όλους μέσα στην κοινότητα. Δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τις κοινότητες τις οποίες στηρίζουν. Αν το κάνουν, θα προκαλέσουν κακό σε κάποιους. Ίσως καταστρέψουν τη σχέση τους με την κοινότητα και ενδεχομένως να χάσουν τη δουλειά τους. Άρα, τι πρέπει να γνωρίζουν ο Τζον και η Φάτιμα? Οι υπάλληλοι ανθρωπιστικών οργανισμών σαν αυτούς βρίσκονται σε θέση εξουσίας. Ως υπεύθυνος έργου από άλλο μέρος της χώρας, ο Τζον κατέχει εξουσία λόγω ηλικίας, πλούτου, εμπειρογνωμοσύνης, θέσης και λόγω φίλου. Ως άτομο της κοινότητας με καθήκον της να κινητοποιεί αυτήν την κοινότητα και η Φάτιμα έχει εξουσία. Η κοινότητα βλέπει τις ηγετικές δράσεις της, τη στενή συνεργασία με άλλους εργαζομένους και την ανταλλαγή πληροφοριών για χώρους και υπηρεσίες. Είτε ισχύει είτε όχι, τα μέλη της κοινότητας πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι ελέγχουν την πρόσβαση σε χώρους και υπηρεσίες. Αντιθέτως, τα μέλη της κοινότητας συνήθως έχουν ελάχιστη πρόσβαση σε αυτά. Γι' αυτό, ο κόσμος ίσως νιώθει ότι δεν μπορεί να αρνηθεί οτιδήποτε του ζητήσουν ο Τζον και η Φάτιμα. Ίσως φοβούνται πως αν αρνηθούν, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους δεν θα λάβουν βοήθεια. Ο Τζον και η Φάτιμα πρέπει να γνωρίζουν την εξουσία που θεωρεί ο κόσμος ότι έχουν. Ποτέ δεν πρέπει να καταφρόνται την εξουσία τους. Κάτι που μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Από τους πιο επικίνδυνους τρόπους είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση και η κακοποίηση. Η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι όταν κάποιος πείθει ένα άτομο με λιγότερη εξουσία να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος δίνει δύο μερίδες ή λεφτά με ανάλογα το σεξ. Ακόμα και σεξ χωρίς φυσική επαφή. Για παράδειγμα, μέσω διαδικτύου ή γραπτού μηνύματος. Σεξουαλική κακοποίηση είναι όταν κάποιος αναγκάζει ένα άτομο με λιγότερη εξουσία να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή του. Για παράδειγμα, αν ένας εργαζόμενος αναγκάζει κάποιον να τον φιλήσει ή να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του. Για την καλύτερη καθοδήγηση εργαζομένων όπως εσύ, ο Τζον και η Φάτιμα και για τη διατήρηση της ασφάλειας σε βάρος της κοινότητας, υπάρχουν μερικές σημαντικές αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι εργαζόμενοι. Πρέπει πάντα να φέρονται με σεβασμό στην κοινότητα, τόσο εντός όσο και εκτός των ορών εργασίας. Η σεξουαλική εκμετάλλευση και η κακοποίηση απειλούν την αξιοπρέπεια ανθρώπων, την οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να στηρίζουν και να προστατεύουν. Το ανθρωπιστικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να διατηρεί σεξουαλικές σχέσεις με άτομα κάτω των 18 ετών, ακόμα και αν αυτό είναι νόμιμο στη χώρα. Η άγνοια της ηλικίας του ατόμου δεν αποτελεί βάσιμη δικαιολογία. Δεν επιτρέπεται να πληρώνουν για σεξ, ούτε να ανταλλάζουν εργασία, αγαθά ή υπηρεσίες για σεξ, ούτε καν να το προτείνουν. Το ανθρωπιστικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να διατηρεί σεξουαλικές σχέσεις με άτομα που λαμβάνουν βοήθεια, ακόμα και αν τα άτομα αυτά το επιθυμούν. Αν παραβιαστεί οποιαδήποτε από αυτές τις αρχές, το ανθρωπιστικό προσωπικό ίσως υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις ή ακόμα και να χάσει τη δουλειά του. Σε πολλές χώρες ίσως διωχθεί και ποινικά. Τι γίνεται αν ο Τζον ή η Φάτιμα ή οποιοσδήποτε στην κοινότητα δει ή υποψιαστεί σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση από άλλον εργαζόμενο? Πρέπει να αναφέρουν κάθε πιθανή ή πραγματική εκμετάλλευση ή κακοποίηση που έχουν δει ή έχουν ακούσει. Ποτέ δεν πρέπει να το διερευνούν μόνοι τους. Αν εργαζόμενοι σαν τον Τζον και τη Φάτιμα φοβούνται να το αναφέρουν, μπορούν να το αναφέρουν ανώνυμα. Μέσω του κέντρου σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης
αυτοί το μηχανισμό αναφοράς της οργάνωσής τους. Για να μην εμπιστευτική αυτή η πληροφορία, δεν πρέπει να τη συζητούν με κανέναν άλλον. Όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να έχουν έναν ξεκάθαρο και εύκολο τρόπο για να εκφράζει ο κόσμος τις ανησυχίες του. Εμβόλοι να είναι και να νιώθουν ασφαλείς και προστατευμένοι από οποιονδήποτε κίνδυνο. Η σεξουαλική εκμετάλλευση και η κακοποίηση επηρεάζει τα ευάλωτα άτομα. Όλοι μας οφείλουμε να αποτρέψουμε τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Όλα όσα έμαθα με Ζων και η Φάτιμα σε αυτό το βίντεο ισχύουν και για εσένα και τη θέση σου. Αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή την ενημέρωση, επικοινώνησε με το άτομο που είναι υπεύθυνο για την πρόληψη σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης στην οργάνωσή σου. Εναλλακτικά, μπορείς να μιλήσεις και στον προϊστάμενό σου ή τον υπεύθυνό σου για την προστασία, για τη βία βάση φύλου ή άλλον υπεύθυνο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.interaction.org.